Zona 4. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Δευτέρα 5 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Νέα μέτρα προστασίας από την COVID-19 τέθηκαν σε ίσχυα από σήμερα, Δευτέρα 5 Ιουλίου, σε όλη τη χώρα και αφορούν τόσο στις μετακινήσεις στα νησιά, όσο και στη λειτουργία των χώρων ψυχαγωγίας. Ειδικότερα με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, αρνητικό αποτέλεσμα PCR 72 ώρων και αρνητικό αποτέλεσμα rapid test 48 ώρων, αλλά όχι self-test, θα μπορούν από σήμερα να μετακινούνται στα νησιά όσοι πολίτες θέλουν να ταξιδέψουν. Επιπλέον, οι έφηβοι 12 έως 17 ετών θα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ όλων των τεστ, συμπεριλαμβανομένου και του self, ενώ τα παιδιά έως 12 ετών θα ταξιδεύουν ελεύθερα. Κατά την επιστροφή από τα νησιά, συνίσταται επίσης η διενέργεια self-test πριν από την επάνωδο στην εργασία και την επαφή με πιο ηλικιωμένα άτομα. Καμπάνα και κινδύνου κρούν οι ειδικοί για την ανωδική τάση των κρουσμάτων κορονοϊού που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες. Το επιχειρησιακό σχέδιο που καταρτίστηκε από τη συναρμόδια Υπουργεία βρέθηκε στο επικέντρο ευρείας σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη με αντικείμενο τους ελέγχους για την τήρηση των μέτρων κατά της COVID-19 σήμερα. Στη σύσκεψη τονίστηκε ότι δεν επιτρέπεται χαλάρωση στους ελέγχους, ενώ παράλληλα τέθηκαν στο τραπέζι και οι κυρώσεις που θα ισχύσουν με την έναρξη εφαρμογής των μέτρων γύρω από τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες που έχουν ήδη ανακοινωθεί από τις 15 Ιουλίου. Στις 15 Ιουλίου θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στο κομμάτι της διασκέδασης σε καταστάσεις που ξεφεύγουν σε αριθμό ατόμων και γεννούν αιστείες κρουσμάτων, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Το επιχειρησιακό σχέδιο για τους ελέγχους και οι κυρώσεις που θα ισχύσουν θα παρουσιαστούν την επόμενη εβδομάδα. Σε συνέντευξη του άλλωστε, ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στο θέμα των μη εμβολιασμένων, είπε: «Δεν μπορώ να πιάσω κανένα από το λαιμό. Δεν μπορώ να καταστήσω τον εμβολιασμό υποχρεωτικό. Η χώρα δεν θα ξανακλείσει για να προστατευθούν λίγοι ανεμβολιαστοί και να πληρώσει το μάρμαρο η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσμού που είναι εμβολιασμένοι». Μοριακά τεστ και γονιδιωματική επιτήρηση είναι το κλειδί στις μεταλλάξεις, είπε σήμερα από τη δική του πλευρά στον 984 ο καθηγητής παθολόγο ανοτομίας στο Πανεπιστήμιο Σαπιέντσα της Ρώμης Κωνσταντίνος Γιανακάκης. Την τελευταία εβδομάδα, όπως σας έγραψα, είχαμε ένα μέσο όρο κρουσμάτων στην Ιταλική επικράτεια 700 με 800. Πάνω κάτω δηλαδή αυτό που βλέπουμε και στην Ελλάδα, με τη διαφορά βέβαια ότι η Ιταλία έχει 6 φορές τον πληθυσμό της Ελλάδας. Άρα λοιπόν έχουμε ένα έκτο των κρουσμάτων της Ελλάδας, με τις κλινικές COVID στα περισσότερα νοσοκομεία της Ιταλίας να έχουν κλείσει, ελάχιστους ασθενείς μέσα στις κλινικές COVID, ελάχιστους ασθενείς και στις εντατικές, αλλά παρόλα αυτά όλοι παραπονιόμαστε για τις αλληλουχίες που γίνονται στα θετικά κρούσματα, οι οποίες, κύριε Σαχίνη, περάσανε μέσα σε 2 εβδομάδες από το 2% στο 22%. Δηλαδή, 22% ελέγχεται για μεταλλάξεις των δειγμάτων? Όχι. Έκανα λάθος. 22% βρέθηκε η μετάλλαξη δέλτα στα θετικά κρούσματα. Δηλαδή, ενώ πριν 2 εβδομάδες είχαμε το 2% μόνο τα θετικά κρούσματα της μετάλλαξης Δέλτα, χθες είχαμε 22%, και όπως λέει τώρα το Υπουργείο Υγείας, μέσα στις επόμενες 20 μέρες η μετάλλαξη Δέλτα θα φτάσει στο 90%. Αυτό είναι. Αυτό βλέπουμε, και βέβαια ο κόσμος, να σας πω κύριε Σαχίνη, ανεξάρτητα τώρα από τις γιορτές και τα πανηγύρια που γίνονται εδώ πέρα, γιατί η Ρώμη είναι και ένα από τα γήπεδα που χρησιμοποιείται στο Euro 2020, και είχαμε τους Άγγλους προχθές να γιορτάζουν και να φωνάζουν και να κάνουν. Το θέμα ποιο είναι? Ότι ο κόσμος φοβάται, και παρότι την προηγούμενη εβδομάδα ήταν η πρώτη εβδομάδα που στη Ρώμη δεν ήταν ελεύθερος ο καθένας να μην χρησιμοποιεί τη μάσκα σε εξωτερικό χώρο, παρόλα αυτά όλος ο κόσμος φορούσε τη μάσκα του σε ανοιχτό χώρο, γιατί ήξερε σε μεγάλη πόλη όπως είναι η Ρώμη ότι μπορεί να κάνεις 100 μέτρα και να μην συναντήσει κάποιο δίπλα σου, αλλά στα επόμενα 100 μέτρα ίσως χρειαστεί να μπει στο λεωφορείο, να μπει σε ένα κατάστημα κτλ. Άρα λοιπόν, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Είμαστε εν αναμονή να δούμε η μετάλλαξη Δέλτα, που εκ των πραγμάτων μαθηματικά
θα καλύψει το 90% των θετικών κρουσμάτων. Να δούμε κλινικά, κύριε Σαχίν, τι θα μας δώσει, πρώτον αυτόν, και δεύτερον, πιέζουμε όλοι οι αλληλουχήσεις να γίνουν παραπάνω. Δηλαδή να μην μένουμε στο 5%, να πάμε στο 10%, στο 20%, να γίνουμε όπως το Ηνωμένο Βασίλειο. Και εμείς δηλαδή να γίνονται περισσότερες αλληλουχήσεις, να δούμε πραγματικά πώς προχωράει η μετάλλαξη Δέλτα και πώς προχωράει και στις διάφορες περιοχές της Ιταλίας. Γιατί η Σαρδινία τώρα έχει ανοίξει πλήρως. 619 τα κρούσματα κορονοϊού χθες στη χώρα, από τα οποία τα 71 στην Κρήτη, 35 στο Ηράκλειο, 7 στα Χανιά, 26 στο Ρέθυμνο και 3 στο Λασίθι. Σήμερα Δευτέρα, 5 Ιουλίου, κινητές ομάδες υγείας του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας βρίσκονται σε κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου πραγματοποιούνται δωρεάν rapid test για όλους τους πολίτες. Τα σημεία δωρεάν ελέγχου στην Κρήτη είναι πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο, πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στη Σιτία το κεντρικό Συντριβάνι, στο Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνο, όπως επίσης και στο Δημαρχείο Χανιών. Έχει έρθει η ηθική υποχρέωση του κράτους να μοιράζει λεφτά και να φορτώνει χρέος στις επόμενες γενιές, εφόσον είναι διαθέσιμα τα εμβόλια, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης. Πρόσθεσε δε ότι αν κάποιος έχει αποφασίσει να μην εμβολιαστεί κατά της COVID-19, ο ίδιος έχει αποφασίσει να ζήσει με περιορισμός. Όταν ξεκίνησε η πανδημία, η κυβέρνηση είχε την ηθική ευθύνη να βρει τρόπο να δώσει χρήματα, να κρατήσει ζωντανές τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Αυτή η ηθική υποχρέωση του κράτους έρεται με την παροχή των εμβολίων στους πολίτες. Από τη στιγμή που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν το εμβόλιο και άρα να πάψουν να κινδυνεύουν, έχει έρθει η ηθική υποχρέωση του κράτους να μοιράζει λεφτά και να φορτώνει χρέος στις επόμενες γενιές. Τα λεφτά που δώσαμε ήταν 41 δις ευρώ και το σύνολο του ΑΕΠ πέρυσι ήταν 165 δις ευρώ, είπε χαρακτηριστικά. Την πληρωμή της αποσημείωσης ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας ανεστάλησαν τον Ιούνιο, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Ιουλίου, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ο προγραμματισμός των καταβολών από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικών Υποθέσεων, τον ΙΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΘ για την εβδομάδα 5 με 9 Ιουλίου. Ανήσυχος για την πορεία της φετινής τουριστικής κίνησης, ο επιχειρηματίας Μιχάλης Βαμιδάκης, μιλώντας στον 984, αναφέρει πως τα επιδημιολογικά δεδομένα, οι αποφάσεις των χωρών της Ευρώπης να αυστηροποιήσουν τα μέτρα για τον περιορισμό της μετάλλαξης Δέλτα, το χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού, οι περιορισμοί εντός Ελλάδας και ο φόβος τοπικός lockdown, πως προβληματίζουν τους επιχειρηματίες, καθώς ενδεχόμενο νέο κλείσιμο ισούται με την καταστροφή. Σημειώνει πως ο τουρισμός κινείται στα τυφλά και πως είναι ορατό το άδοξο κλείσιμο της περίοδου υπό τις παρούσες υγειονομικές συνθήκες πανευρωπαϊκά. Σίγουρα και δεν έχει βρεθεί και δεν αναμένω να βρεθεί στο άμεσο μέλλον. Προχωράμε στα τυφλά και προχωράμε μέρα με τη μέρα. Και για να είμαστε ειλικρινείς, δεν περιμέναμε και κάτι διαφορετικό. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι η μετάλλαξη Δέλτα καλπάζει. Δεν ξέρει κανείς και ακούγονται διαφορετικές εκδοχές κατά πόσον είναι επικίνδυνη. Άλλοι λένε ότι ενδεχομένως το γεγονός ότι διασπείρεται εύκολα με χαμηλή θνησιμότητα ίσως είναι και κάτι θετικό. Άλλοι λένε ότι ουσιαστικά θα δημιουργήσει πρόβλημα και επιπλοκές. Δεν ξέρει κανείς τι να πει. Το σίγουρο είναι όμως ότι αυτό το πράγμα έχει τρομάξει πάρα πολύ. Μα γι' αυτό έχουμε γίνει όλοι ειδικοί. Γιατί κανένας δεν ξέρει τι να πει, γιατί ο καθένας λέει τα δικά του από διαφορετικές πλευρές, διότι δεν υπάρχει σωστή επιδημιολογική διαχείριση. Διότι. Και έτσι εσείς το μεταφράζετε διαφορετικά, εγώ διαφορετικά, ο καθένας που μας ακούει το μεταφράζει διαφορετικά και όλοι πράττουμε διαφορετικά. Ακριβώς. Από την άλλη όμως, και Δουλειεράκη, από τη στιγμή που όλοι μας έχουμε κάνει την επιλογή να ζούμε σε μια οργανωμένη κοινωνία, πρέπει να ακολουθούμε κάποιους κανόνες. Και μπορεί τέλος πάντων ο καθένας να έχει τις δικές του απόψεις, αλλά εάν πραγματικά ενδιαφερόμαστε να προχωρήσουμε, θα πρέπει να κάνουμε κάποια αυτονόητα βήματα, δηλαδή να θωρακίσουμε τον εαυτό μας και να θωρακίσουμε. Καλά. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα το μεγάλο. Σε ό,τι έχει να κάνει με το χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού, ακόμα και στους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στον χώρο του τουρισμού. Θα μου πείτε γιατί στους υγειονομικούς δεν είναι χαμηλά τα ποσοστά, θα έπρεπε να είναι η πρώτη, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και στο δικό σας το χώρο τουρισμός που άνοιξε τα ποσοστά είναι χαμηλά και βλέπουμε απ' έξω επίσης, διότι θα το πάτε και παρακάτω είμαι σίγουρη, το τι γίνεται από διαφορετικές χώρες για το πώς εκείνες διαχειρίζονται τα δικά τους τα δεδομένα,
Ποιες είναι οι οδηγίες οι οποίες δίνουν, ναι, να πας να κάνεις τις διακοπές σου, αλλά όταν επιστρέψεις θα κάνεις αυτό, πώς ταξιδεύουν, και φαίνεται ότι όλα αυτά έχουν λειτουργήσει μάλλον αρνητικά, έτσι? Σίγουρα, οι χώρες του εξωτερικού αξιολογούν την κατάσταση ενός προορισμού σε σχέση με το τι ποσοστό του κόσμου έχει εμβολιαστεί και την υγειονομική εικόνα με το πόσα κρούσματα έχουν. Αυτή τη στιγμή, για να μιλήσω για τη Γερμανία που είναι και η βασική αγορά στην οποία εμπλέκομαι και δυστυχώς είναι η μοναδική αγορά η οποία διατηρείται ζωντανή φέτος, η μοναδική μεγάλη αγορά. Υπάρχει ένας πάρα πολύ μεγάλος προβληματισμός με τη μετάλλαξη Δέλτα και γενικότερα με το θέμα των διακοπών των Γερμανών. Άρα είδαμε ότι έκλεισε η Πορτογαλία, έκλεισε η Κύπρος, έκλεισε η Καταλωνία και τώρα υπάρχουν σοβαρές σκέψεις αν συνεχίσει η κατάσταση να κλείσει και η Ισπανία, να κλείσει και η Ελλάδα. Όταν λέμε να κλείσει, εννοούμε τι? Να δει ταξιδιωτική οδηγία η οποία θα λέει ότι όποιος πάει και ταξιδέψει στην Ελλάδα ή στην Ισπανία ή οπουδήποτε, επιστρέφοντας θα πρέπει να μείνουν 2 εβδομάδες καραντίνα αυστηρή. Όπως καταλαβαίνουμε, αν συμβεί αυτό το πράγμα. Ανασταλτικός παράγοντας. Ακριβώς ξεχνάμε την καλοκαιρινή σεζόν. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι ακριβώς επειδή υπάρχει μεγάλη, πολλές διαφορετικές γνώμες, υπάρχει μία έλλειψη γνώσης και μία έλλειψη ενημέρωσης για την μετάλλαξη Δέλτα, η γερμανική κυβέρνηση θεωρεί πιο ασφαλές το να περιορίσει τα ταξίδια για κάποιους μήνες, ακόμα και αν αυτό είναι ίσως ένα τραβηγμένο σενάριο, μια τραβηγμένη επιλογή, παρά να ρισκάρει να μεταλλαχθεί ο ιός, να μπει στη Γερμανία σε μεγάλη. Ανοίγει από σήμερα Δευτέρα, 5 Ιουλίου, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για νέους δικαιούχους του προγράμματος Τουρισμός για Όλους του Υπουργείου Τουρισμού. Συγκεκριμένοι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στην ηλεκτρονική εφαρμογή tourismforall.gov.gr και ανάλογα με τον αριθμό τελευταία ψηφία του αριθμού φορολογικού Μητρώου. Σήμερα υποβάλλουν αιτήσεις όλοι όσοι το αφημί τους λήγει σε 0 και 1. Το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους απευθύνεται σχεδόν στο σύνολο των Ελλήνων πολιτών. Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται κατόπιν κλήρωσης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν μέσω της πλατφόρμας. Κριτήριο για την υποβολή της αίτησης είναι το ετήσιο ατομικό εισόδημα να μην ξεπερνά τα 16.000 ευρώ ή τα 28.000 ευρώ στην περίπτωση οικογένειας, με προσαύξηση 1.500 ευρώ ανά ανήλικο τεκνό. Μέτημα την ένταξη των επιχειρήσεων ενοικίασης αυτοκινήτων και εκμίσθωσης μοτοσυκλετών, τριτροχών και τετράτροχών οχημάτων άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ στο πρόγραμμα του ΕΠΑΝΕΚ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία, παρενέβησαν κοινοβουλευτικά 24 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καταθέτοντας ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς ανάπτυξης με πρωτοβουλία του βουλευτή Σοκράτη Βαρδάκη. Η Κρήτη άρχισε να παίρνει ρεύμα από την υπηρετική χώρα. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΙΕ, Μάνος Μανουσάκης, ανέφερε σχετικά πως παρά τις δυσχερείς συνθήκες του εγχειρήματος, δεδομένης της έλλειψης φορτίου στην Κρήτη και του υψηλού φορτίου στην υπηρετική χώρα τις τελευταίες ημέρες, πως η διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου τέθηκε σε επιτυχή λειτουργία από το προσωπικό των διαχειριστών. Είμαστε περήφανοι διότι η νέα διασύνδεση που υλοποίησε ο ΑΔΜΙΕ θα συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών της Κρήτης, ασφαλίζοντας σταθερή, φθηνή και πράσινη ηλεκτροδότηση. Το έργο συνολικού ύψους 380 εκατομμυρίων ευρώ υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα Χανιά, αύριο, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επικεφαλής κλιμακίου, για συναντήσεις με φορείς της Κρήτης. Αντικείμενο, οι εξελίξεις αναφορικά με την ΚΑΠ. Δυσφορία στον παραγωγικό κόσμο της Κρήτης από τη στάση του, καθώς η συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι Υπουργοί Γεωργίας και Αλληλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νέα ΚΑΠ δεν αποτελεί προϊόν διαβούλευσης, οι προτάσεις τους δεν ακούστηκαν, οι ιδιαιτερότητες τοπικά του συνόλου των παραγωγών της χώρας δεν ελήφθησαν υπόψη, οι αδικίες της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου δεν ήρθησαν. Ο Υπουργός έρχεται με άδεια χέρια. Τα παραπάνω δεν έγιναν, άρα άδικα επισκέπτεται την Κρήτη και δεν είμαστε διατεθειμένοι να σιωπήσουμε για τα παραπάνω, λέει μεταξύ άλλων στον 1984 ο αντιπρόεδρος της ΕΑΣΥ Μύρο Χιλετζάκης. Αύριο στην αίθουσα Μίκης Θεοδωράκης, στο παλιό Τελωνείο, στην πλατεία Κατεχάκη, και ώρα 12 η ώρα, μας περιμένει, είμαστε καλεσμένοι όλοι οι εμπλεκόμενοι του πρωτογενή τομέα, μας περιμένει ο Υπουργός. Ο Υπουργός όμως, κυρία Δουλγέρα, κατεβαίνει με άδεια χέρια. Και όταν κατεβαίνει με άδεια χέρια, τότε υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε πολλά κενά. Το πρώτο κενό, κυρία Δουλγεράκη, ναι, είναι ότι η ΚΑΠ
έπρεπε να διαπραγματεύεται τώρα και μήνες. Και να έχουμε τον αρχικό σχεδιασμό εμείς, να το μελετήσουμε, να δώσουμε τις προτάσεις μας στη δημόσια διαβούλευση και μετά να κατεβεί ο Υπουργός και να πει ότι για την ιδιαιτερότητα της περιφερειακής ενότητας Κρήτης έχουμε 13 περιφέρειες, κυρία Δουλγεράκη, και η κάθε περιφέρεια έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Άλλο ο ελοκαλλιεργητής της Πελοποννήσου, άλλο ο ελοκαλλιεργητής της Γιάννου. Άλλο ο αμπελοκαλλιεργητής της Καβάλας, άλλο ο αμπελοκαλλιεργητής των Αρχανών. Άλλο ο χτινοτρόφος του Ρεθύμνου και άλλο ο χτινοτρόφος της Λάρισας, της Κεντρικής Μακεδονίας. Όλα αυτά πρέπει να κατέβει ο Υπουργός με την ιδιαιτερότητα που λέγεται Κρήτη, με το ανάγλυφο της Κρήτης και εκεί πάνω να έχουμε σχεδιάσει μία σωστή πρόταση και αυτή την πρόταση να την υιοθετήσει και ο ίδιος ο Υπουργός και με τη σειρά της κυβέρνηση και μετά να πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχουμε σωστές λύσεις στον πρωτογενή τομέα. Χιλιάδες τυριά απούλυτα. Οι χτινοτρόφοι πραγματικά αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Οι ελαιοκαλλιεργητές που είναι η ναυαρχίδα μας, σοβαρά προβλήματα. Στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο έχασε το 55% και θα χάσει και 10 τώρα και θα πάμε σε 65 και θα το επικροτούμε και θα παίζουμε παλαμάκια. Όχι, κυρία Μπουργεράκη. Εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 33,2% παρουσίασαν οι εξαγωγές της Κρήτης κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2021 σε σύγκριση με το αντίστοιχο περισσινό διάστημα, όπως προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και την επεξεργασία του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης. Θα καλωσορίσω στο πλαίσιο του δελτίου τον πρόεδρο του Συνδέσμου, Άλκη Καλαμπόκη. Καλό μεσημέρι από τον 984. Καλό μεσημέρι, κυρία Δουλγεράκη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Φαίνεται πήγανε καλά οι κριτικές εξαγωγές στα κριτικά προϊόντα, κύριε Καλαμπόκη. Όπως είχαμε πει και το τέλος του 2020, που ήταν η πρώτη χρονιά μετά το 2015, που είχαμε μια αύξηση 11%, σε μια τελευταία κουβέντα μας είχαμε πει ότι φαίνεται ότι οι πρώτοι μήνες του 2021 θα είναι καλοί. Βέβαια, ήταν περισσότερο καλοί από ό,τι και εγώ ίδιος είχα προβλέψει. Και αυτό είναι και ένα μικρό ερωτηματικό για το μέλλον. Πάντως, τα καταγεγραμμένα στοιχεία, όπως σωστά είπατε αυτή τη στιγμή, δείχνουν μια σημαντικότατη αύξηση που είναι στο 33,2% ή αν θέλετε να το μετατρέψουμε σε ευρώ, από 175,4 εκατομμύρια ευρώ το Γενάρη έως Απρίλιο του 20, φτάσαμε στα 233,6 εκατομμύρια ευρώ. Και το κυριότερο που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι το 2015, που έχουμε πει κατ' επανάληψη, ήταν η χρονιά ρεκόρ. Το 16, 17, 18, 19 είχαμε πτώση. Το 20 είχαμε μία άνοδο 11%. Και τώρα το τετράμινο του 2021 είναι καλύτερο από το τετράμινο του 2015 κατά 7 εκατομμύρια ευρώ. Άρα έχουμε αύξηση και σε σχέση με το 2015, όχι μόνο με το 2020. Γιατί τοποθετείτε ερωτηματικό για το μέλλον? Τοποθετώ ερωτηματικό γιατί είναι μεγάλη αύξηση το 33,6% και συνήθως οι πρώτοι μήνες είναι πάντα εκεί, δείχνει το βαρόμετρο σε σχέση πάντοτε με το ελαιόλαδο, αν είναι μια καλή ελαιοκομική χρονιά, διότι η ελαιοκομική περίοδος είναι Σεπτέμβριο, Οκτώβριο ξεκινάει και μετά αρχίζουμε και πουλάμε Νοέμβρη, Δεκέμβρη που γίνεται το πικ και πουλάμε και τους πρώτους μήνες. Τώρα θα εξαρτηθεί και από το σύνολο της παγκόσμιας παραγωγής, αν θα υπάρξει αποθεματοποίηση, αν δεν φύγει προς τα έξω. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά που έχουν να κάνουν με τη διακύμανση της τιμής, με το τι έχουν παράγει άλλες χώρες, ποιες είναι οι ποιότητες οι δικές μας. Ήταν μια καλή χρονιά, η οποία αποτυπώνεται στο πρώτο τετράμινο και απομένει να δούμε τώρα αν θα έχουμε μια συνέχεια, η οποία σίγουρα θα είμαστε καλύτερα από το 20, αλλά τώρα εδώ έχουμε βάλει τόσο ψηλά τον πύχη για να περάσουμε το 15 και να είναι το 21 μια χρονιά ρεκόρ για τις κριτικές εξαγωγές. Αυτό σας προβληματίζει ιδιαίτερα, το γεγονός δηλαδή ότι έχει μπει ο πύχης σε πιο ψηλά ή υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, κύριε Καλαμπόκη? Οι άλλοι παράγοντες, κυρία Δουλγεράκη, όμως έχουν ξεπεραστεί και αυτό είναι το αξιοσημείωτο, ότι εδώ έχουμε δύο σημαντικότατους ανασταλτικούς παράγοντες που επηρέασαν αρνητικά γενικότερα την οικονομία και της Ελλάδος αλλά και της Κρήτης ειδικότερα.
ο ένας παράγοντας είναι ο κορονοϊός, αυτή η συνεχιζόμενη πανδημία, mm-hmm. η οποία φαίνεται ότι δεν έπληξε τους Κρήτες εξαγωγής, και ο δεύτερος ανασταλτικός παράγοντας, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός για το εμπόριο, αλλά φαίνεται ότι υπερκάμφθηκε από άλλα πράγματα, είναι το τεράστιο κόστος των μεταφορών, που έχει αυξηθεί σε πολλές περιπτώσεις, έχει όχι μόνο διπλασιαστεί, αλλά έχει τριπλασιαστεί. Ο κόστος μεταφοράς των προϊόντων σε εμπορευματοκιβώτια, σε κοντέινερ, έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Η πρώτη αιτία ήταν η παρατεταμένη περίοδος που τα πλοία ήταν μπλοκαρισμένα στη Διόρυγα του Σουέζ, και εκεί υπήρξε μια τεράστια αναστάτωση, παγκόσμια αναστάτωση στην μεταφορά των εμπορευμάτων με την θαλάσσια οδό. Και ο δεύτερος είναι ότι υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση από νέες χώρες που μπαίνουν στο παιχνίδι και αγοράζουν προϊόντα. Όπως? Νέες χώρες οι οποίες τώρα βρίσκονται πλέον από το καθεστώς της υποανάπτυξης σε καθεστώς ανάπτυξης. Και μιλάμε κυρίως για τις χώρες της Αφρικής. Μάλιστα. Αυτό έχει οδηγήσει σε μια αύξηση του θαλασσίου όγκου μεταφορών, άρα κατ' επέκταση σε αύξηση του κόστους μεταφοράς και τελικά σε αύξηση του τελικού κόστους στον καταναλωτή. Παρόλα αυτά όμως, οι Κρήτες εξαγωγής έκαναν το καλύτερο δυνατό και από ό,τι αποτυπώνεται από τα νούμερα του τετραμήνου, αυτό καταγράφηκε, και ας ευελπιστούμε ότι στους επόμενους μήνες, αν μη τι άλλο, να έχουμε θετικό πρόσημο για το σύνολο των κρητικών εξαγωγών, που είναι ζωντανό χρήμα στην κρητική οικονομία. Σωστό, σωστό αυτό το οποίο λέτε, και μακάρι έτσι με την ευχή αυτή να συνεχίσουν τα κρητικά προϊόντα να ανεβαίνουν προς τα πάνω, να παρουσιάζουν υψηλά εξαγωγικά νούμερα. Σε ό,τι έχει να κάνει την Ευρώπη, από ό,τι είπε και στο δελτίο σας, ότι η Ιταλία βρίσκεται στην πρώτη θέση σε ό,τι έχει να κάνει με τις χώρες που εξάγουμε τα προϊόντα μας. Ε? Σωστά, είναι η Ιταλία που εδώ φαίνεται ότι είναι ένα μεγάλο κομμάτι του ελαιολάδου, και δεύτερη έρχεται η Γερμανία. Αυτό όταν οι χρονιές δεν ήταν καλές στο ελαιόλαδο, βλέπατε ότι η Ιταλία με τη Γερμανία, κάποια στιγμή η Γερμανία έχει περάσει μπροστά. Τώρα η Ιταλία πάλι είναι μπροστά, η Γερμανία είναι δεύτερη, και μετά ακολουθούν παραδοσιακές χώρες που τα τελευταία χρόνια τις βλέπουμε να είναι στην πεντάδα, όπως είναι η Γαλλία, η Πολωνία και η Αυστρία. Που εδώ η Αυστρία είναι μια χώρα που κάθε φορά κάνουμε μια ιδιαίτερη αναφορά, γιατί είναι μεγάλος όγκος του ελαιολάδου που στέλνουμε εκεί. Και μετά είναι οι υπόλοιπες χώρες, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Τσεχία, η Κύπρος, η Βουλγαρία. Είναι χώρες που αγοράζουν παραδοσιακά τα προϊόντα μας. Ενδιαφέρον στοιχείο είναι αυτό το οποίο αναφέρεται, ότι όσον αφορά στους νομούς και για την ίδια περίοδο, πως οι εξαγωγές από Ηράκλειο, Λασίθη και Χανιά, ότι αυξήθηκαν κατά 44,5, 32,6, 13,2% αντίστοιχα, ενώ ο νομός Ρεθύμνης, η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, ότι είναι η μοναδική που παρουσίασε μικρή μείωση της τάξης του 2,7%. Έχει να κάνει ενδεχόμενα και με στροφή σε ό,τι έχει να κάνει με το χώρο της εργασίας, αυτά τα οποία καταγράφουμε, τα μεγάλα ποσοστά της ανεργίας, ξενοδοχειακός τομέας, τουρισμός, κύριε Καλαμπόκη, και όλα αυτά ήρθαν και έστειλαν τον κόσμο πολύ περισσότερο στον αγροτικό τομέα, παραγωγικό τομέα. Ξέρετε αν υπάρχει αυτός ο συσχετισμός? Όταν υπάρχει μια καλή ελαιοκομική περίοδος, και εξακολουθώ να μιλάω για το λάδι, γιατί είναι περίπου το 50% των εξαγωγών μας, αντιλαμβάνεστε ότι η στροφή ανθρώπων που ασχολούνται με άλλους τομείς ενδύνεται προς το κομμάτι το αγροδιατροφικό. Ήταν μια καλή ελαιοκομική περίοδος και αυτό φάνηκε. Και επίσης φαίνεται η μεγάλη αύξηση του νομού Ηρακλείου, γιατί εδώ έχουμε και το κομμάτι των χημικών και πλαστικών. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η διαφορά, το 44,5% σε σχέση με τους άλλους νομούς, uh-huh. το 32,6% του Λασιθίου και το 13,2% των Χανίων, uh-huh. ενώ στο Ρέθυμνο, που το κομμάτι της βιομηχανικής παραγωγής είναι πάρα πολύ συρρυκνωμένο, δεν υπάρχουν πολλές εταιρείες, και οι εταιρείες που ασχολούνται με το ελαιόλαδο είναι αριθμητικά μικρότερες σε σχέση με τους άλλους νομούς, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η μικρή μείωση της τάξης του 2,7%. Είναι εντυπωσιακά πάντως τα νούμερα και τα μερίδια Σουστά. Που έχουν οι νομοί, που είναι άκρος θεαματικά, δηλαδή αν κάποιος δει ότι περίπου το 70%
προέρχεται mm-hmm. από το Ηράκλειο, το 69%. Σωστά, έκανε αυτή την παρατήρηση ορμόμενη πάντα από αυτά τα οποία αναφέρουν τα εργατικά κέντρα, λέγοντας ότι, ξέρετε, σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, όταν υπάρχουν και πολύ μεγάλα ποσοστά ανεργίας, υπάρχει εκείνη η πρόθεση και η στροφή στον πρωτογενή τομέα πολύ κόσμου, έτσι ώστε να καταφέρει να ζήσει, να βγάλει το μεροκάματό του. Γι' αυτό έκανα και αυτή την αναφορά. Αλλά μας εξηγήσατε. Είναι ορθή η παρατήρηση σας, κυρία Δουγεράκη, και πάντοτε οι εξαγωγές, όταν έχουμε και ιδιαίτερα στο αγροτικό κομμάτι μια καλή χρονιά, αυτό αποτελεί ανάχωμα, αν θέλετε, στο κομμάτι της ανεργίας, γιατί υπάρχει μια στροφή και ένα ενδιαφέρον όταν πάει καλά μια χρονιά. Και τα εργατικά κέντρα, αλλά και εσείς που το επισημαίνετε, ναι, όντως, όταν προσέχουμε αυτό που έχουμε πέραν από το κομμάτι του καιρού το οποίο επηρεάζει, αλλά όταν κάνουμε την καλλιέργεια σωστά και γίνονται και οι σωστές προβλέψεις για την ακτοκτονία, που βλέπουμε ότι και η περιφέρεια άκουσε, υπήρχε ένα ενδιαφέρον και στο κομμάτι των φυτοφαρμάκων που είπαμε τι πρέπει να γίνει mm-hmm. και στα χρονικά, τότε όλο αυτό είναι καλύτερα. Και εκεί μπορεί να βοηθήσει, γιατί εδώ είναι 50 ζεστά εκατομμυριάκια που ήρθαν παραπάνω σε μια κριτική οικονομία που αυτή τη στιγμή τουριστικά πλήττεται πάρα πολύ. Και εκεί είναι ένα μικρό ανάχωμα το κομμάτι των κριτικών εξαγωγών, από 175 να πάμε στα 233. Είναι περίπου 60 εκατομμύρια, τα οποία ήρθαν να μειώσουν, αν θέλετε, αυτό το πόνο που δεχόμαστε από το τεράστιο πλήγμα που έχουμε δεθεί. Να βοηθήσουν και μάλιστα αρκετούς ανθρώπους. Κύριε Καλαμπόκη, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Τρίωρη παρέσταση διαμαρτυρίας των εργαζόμενων στο Πανεπιστημιακό την Πέμπτη, έξω από τα γραφεία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, καθώς 65 επικουρικοί εργαζόμενοι όλων των ειδικοτήτων, των οποίων η σύμβαση λήγει 31 Οκτωβρίου, είναι αντιμέτωποι με την απόλυση. Στην ίδια μοίρα βρίσκονται και 187 εργαζόμενοι στην καθαριότητα και στη σύντηση του νοσοκομείου, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τι θα γίνει μετά τις 31 του Δεκέμβρη που λήγει η σύμβασή τους. Οι εξελίξεις αυτές θα χειροτερέψουν τις ήδη μεγάλες ελλείψεις προσωπικού, οι οποίες σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης δημιουργούν προβλήματα σοβαρά στη λειτουργία των δημόσιων μονάδων υγείας, λέει ο Δημήτρης Βρύσαλης από τη δική του την πλευρά. Τώρα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου έστειλε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, στη διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης και στο Διοικητή των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων επιστολή για το αίτημα της μονιμοποίησης των συμβασιούχων, οι οποίοι αποτελούν το 1 τρίτο των εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. 475 οργανικές θέσεις που προβλέπονται εργάζονται σε αυτό, 256 μόνιμοι, ποσοστό κάλυψη σε μόνιμους 53,9%, 143 οι συμβασιούχοι που αποτελούν το 34,6% του συνόλου των εργαζομένων. Νομίζω ότι οι αριθμοί από μόνο τους μιλούν, κύριε Μανουσάκη, κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Καλό μεσημέρι. Ναι, χαίρετε. Αν φύγουν, αν σταματήσουν να εργάζονται αυτοί οι συμβασιούχοι, το νοσοκομείο θα κλείσει. Είναι το 1 τρίτο των εργαζομένων, είναι σε τμήματα κομβικά όπως στη ΜΕΘ, στην κλινική COVID, στο τμήμα επιγόντων, στην καθαριότητα, σχεδόν υπάρχουν έτσι τμήματα που είναι πολύ σημαντικά για το νοσοκομείο, όπου η πλειοψηφία των εργαζομένων είναι συμβασιούχοι, πάνω από το 50%. Τι να θυμηθώ τώρα από την προηγούμενη φορά που μας τα λέγατε εδώ στον 984, ότι αυτά τα οποία διατίθενται στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου είναι τα ελάχιστα μπροστά σε αυτά τα οποία ως ανάγκη έχει ο κάθε πολίτης στην δική σας την περιφερειακή ενότητα, κύριε Μανουσάκη. Ναι, βεβαίως πρέπει να πούμε ότι η κλινική COVID, η μεθ COVID εξακολουθεί και είναι σε αναστολή. Είναι αβέβαιο και ακόμα το μέλλον της συνέχισης της λειτουργίας της κανονικής μεθ, καθότι από τους 6 γιατρούς της κλινικής της μεθ έχουν μείνει 3, με 3 δεν μπορεί να λειτουργήσει η μεθ. Οπότε περιμένουμε, είμαστε σε αναμονή από τη διοίκηση της 7ης ΥΠΕ, όπως έχουν δοθεί δεσμεύσεις, για να τακτοποιηθεί, να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Επίσης και στο υπόλοιπο νοσοκομείο υπάρχουν ειδικότητες οι οποίες έχουν πολλές κενές εφημερίες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν κενά στη λειτουργία του νοσοκομείου. Πόσα χρόνια επιμένετε από τη δική σας την πλευρά ως σωματείο εργαζομένων ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν είναι αντίθετα με τις ανάγκες τα οποία υπάρχουν,
ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό, σε υγειονομικό γενικότερα προσωπικό στα νοσοκομεία, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα. Πόσα χρόνια φωνάζεται, κύριε Μανουσάκη, συνολικά? 11 χρόνια τουλάχιστον. Εγώ τουλάχιστον είμαι από το 2010 και μετά, αλλά και πριν δεν ήταν καλύτερη κατάσταση, έτσι, ενώ είμαι στο σύλλογο. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι των συμβασιούχων, για να είμαστε αντικειμενικοί, από την COVID και μετά, από την πανδημία και μετά, γίνανε προσλήψεις συμβασιούχων στο νοσοκομείο. Όμως, αυτές οι προσλήψεις γίνανε για να καλύψουν τις νέες ανάγκες που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας. Τα κενά που ήδη υπήρχαν μια δεκαετία δεν τα καλύψανε. Και συνεχίσουν αυτά τα κενά να είναι ακάλυπτα. Δηλαδή, το προσωπικό που ήρθε πήγε να καλύψει τις λειτουργίες της επιπλέον που προσθέθηκαν, όπως είπαμε, η Meth COVID, το TEP COVID, η κλινική COVID και μια σειρά από λειτουργίες που προσθέθηκαν επιπλέον στα νοσοκομεία, γιατί τα εμβολιαστικά, μην το ξεχνούμε τα εμβολιαστικά, τα οποία στην αρχή ο σχεδιασμός ήταν να πάνε εκτός νοσοκομείων, αλλά τώρα ουσιαστικά στηρίζονται σχεδόν αποκλειστικά από τα νοσοκομεία, και με αποτέλεσμα οι συμβασιούχοι που έχουν έρθει, γιατί γίνανε προσλήψεις συμβασιούχων, δεν έχουν κλείσει τα κενά τα οποία υπήρχαν επί μία δεκαετία. Και εξακολουθούν και υπάρχουν. Δηλαδή, εμείς τώρα για να πάρουμε άδειες φέτος το καλοκαίρι, ζοριζόμαστε πάρα πολύ. Πάτε σε επαγγελματική κινητοποίηση αυτή την εβδομάδα? Ναι, την Πέμπτη θα έχουμε, κυρίως για το θέμα των συμβασιούχων, κινητοποίηση στις 12.30 ώρα έξω από τα γραφεία της 7ης ΥΠΕ. Παρά το ότι είμαστε σε συνθήκες δύσκολες λόγω της ζέστης και του συνεχόμενου καύσωνα, όμως έχουμε και εμείς την αγωνία η μόνιμη για το τι θα γίνουμε αν φύγουν οι συνάδελφοι συμβασιούχοι, και οι ίδιοι οι συμβασιούχοι έχουν την αγωνία για τη συνέχιση της εργασίας τους. Οπότε θα δώσουμε δυναμικό παρόν αυτή την Πέμπτη στο Ηράκλειο. Ευχαριστώ, κύριε Μανουσάκη. Καλό μεσημέρι. Χαίρετε και εμείς σας ευχαριστούμε. Έως και την 3η 6 Ιουλίου μπορούν οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων να καταχωρήσουν ή να επιβεβαιώσουν το κινητό τους τηλέφωνο στη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης δημόσιας διοίκησης gov.gr, προκειμένου να ενημερωθούν μέσω γραπτού μηνύματος για την βαθμολογία τους αλλά και τη σχολή τμήμα εισαγωγής τους στις επόμενες ημέρες. Ήδη από την Παρασκευή 2 Ιουλίου, την ημέρα που άνοιξε η ειδική εφαρμογή, έχουν εγγραφεί σχεδόν οι μισοί υποψήφοι, ώστε να έχουν τη δυνατότητα άμεσης εύκολης ενημέρωσης στο κινητό τους, όπως τουλάχιστον έγινε γνωστό από το Υπουργείο. Η νέα αυτή εφαρμογή δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης μέσω του επανασχεδιασμού εκπαιδευτικών υπηρεσιών που έχουν στο επίκεντρο την άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη. 46χρονος δικυκλιστής άφησε την τελευταία του πνοή στην ασφάλτο χθες σε τροχαίο στην περιοχή Παλέ Ρεθύμνου και λίγο αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο. Το τροχαίο σημειώθηκε από τη σύγκρουση της μηχανής που οδηγούσε με αυτοκίνητο. Τροχαίο σήμερα στο 10ο χιλιόμετρο επί της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, όταν πεζός παρασύρθηκε από διερχόμενο φορτηγό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι. Καλωσορίζω τον εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, κύριο Αλέξανδρο Μεϊμαράκη, με το ερώτημα: χρειάζεται τελικά κάποια έμπνευση για να σταματήσουμε να θρηνούμε ανθρώπους στην άσφαλτο, κύριε Μεϊμαράκη? Καλό μεσημέρι. Γιατί διαφορετικά δεν μπορώ πια να το εκφράσω μετά από τόσα χρόνια που σας θέτω σχεδόν τα ίδια ερωτήματα. Τι, πώς και γιατί? Είναι θέμα έμπνευσης τελικά? Τι συμβαίνει? Καλό μεσημέρι, κυρία Λουκεράκη, σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Μπορεί να μην είναι θέμα έμπνευσης, μπορεί να είναι θέμα αγάπης για τη ζωή, αγάπη για τον συνάδελφο, αγάπη πρώτα-πρώτα για τους δικούς μας ανθρώπους, να ξέρουμε ότι πάντα μας περιμένουν να γυρίσουμε πίσω, όπως και εμείς λαχταρούμε να τους δούμε, έτσι και αυτοί λαχταρούν να μας δούνε. Αγάπη για τη ζωή, λοιπόν, θα έλεγα, ή έμπνευση για ζωή. Και βλέπετε πόσο άδικο είναι τελικά να χάνεις τη ζωή σου τόσο άδοξα σε ένα τροχαίο δυστύχημα. Δηλαδή, πραγματικά είναι από τους πιο άδικους θανάτους που μπορεί να συμβεί. Άρα, λοιπόν, θα έλεγα έμπνευση για ζωή, αγάπη για ζωή. Να σκεφτούμε ότι μπορεί να συμβεί και σε εμάς αυτό. Βλέπετε ότι κανένας από αυτούς τα δύο τελευταία περιστατικά που αναφέραμε εδώ στο νησί μας, δυστυχώς, κανείς δεν ξεκίνησε από το σπίτι του με σκοπό ότι θα χάνει τη ζωή του, έτσι, σε καμία μα καμία περίπτωση. Να όμως που συμβαίνει. Αυτό μπορεί να συμβεί και στον καθένα από εμάς. Άρα λοιπόν, έμπνευση για ζωή, αγάπη για ζωή, θα έλεγα εγώ, και από εκεί πέρα όλα τα άλλα θα έρθουν. Ας μην φτάσω στον προορισμό μου, παράδειγμα, μία ώρα νωρίτερα ή 10 λεπτά νωρίτερα ή 15 λεπτά νωρίτερα. Η ουσία έχει να φτάσω. Ας είμαι και λίγο πιο αργοπορημένος. Αρχίσω 10 λεπτά. Δεν χάλασε ο κόσμος. Η ζωή όμως είναι μία. Και είναι ωραία.
έμπνευση για ζωή, αγάπη για την οικογένειά μου, παρά το γεγονός ότι κυριαρχεί όταν πιένεις το τιμόνι, το πιο τιμόνι, περισσότερο το θυμικό, κύριε Μεϊμαράκη, και οδηγώντας με αυτόν τον τρόπο, δυστυχώς τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως θα τα ήθελε ο καθένας από εμάς. Και να είναι αλήθεια αυτό που είπατε, είμαστε όλοι μας εν δυνάμει θύματα ενός τροχαίου. Κυρία Δουλγεράκη, ένα τελευταίο θα σας πω. Όλοι αφήνουμε το αποτύπωμα του χαρακτήρα μας στο δρόμο. Όλοι, μηδενός εξαιρουμένου. Είτε θετικό είτε αρνητικό. Όλοι λοιπόν αφήνουμε το αποτύπωμα του χαρακτήρα μας. Ας κοιτάξουμε τουλάχιστον αν το καλό. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και εγώ σας ευχαριστώ. Σε περιπέτεια εξελίχθηκε το απογευματινό μπάνιο στα Φαλάσσερνα για ένα 16χρονο αγόρι χθες. Φέρεται να τραυματίστηκε σοβαρά κατά την διάρκεια βουτιά στον Αφιένα. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. 68 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος. Υπενθυμίζεται πως φωτιά στα Μέθανα προκάλεσε ζημιές σε σπίτι στην κοινότητα Κυψέλης του Δήμου Τριζενίας Μεθάνων. Στην Κεφαλονιά κάηκαν εκατοντάδες στρέμματα δασικής έκτασης, ενώ στην Κύπρο 4 άνθρωποι βρέθηκαν απανθρακωμένοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από αγνωστή έως τώρα αιτία σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χιόνα του Δήμου Ερημάνθου Αχαΐας. Ξεκινά σήμερα με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνή Γεωργιάδη η δεύτερη τακτική εκπτωτική περίοδος, η οποία ολοκληρώνεται 31 Αυγούστου. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η απόφαση ισχύει αποκλειστικά για το 2021 και ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες του εμπορικού κόσμου, την ανάγκη στήριξης της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας, καθώς και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς. Παρατείνεται έως 16 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για τις επιχειρήσεις που έλαβαν χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο όλων των κύκλων επιστρεπτέας προκαταβολής, με την έκδοση 7 κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Παράλληλα, όπως επισημαίνει το Υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωσή του, αναφορικά με το ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής περιγκαιότητας, ότι προβλέπεται να αναζητείται αυτοπαγγέλτου στις περιπτώσεις των πρωτοδικείων που διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα, δηλαδή των πρωτοδικείων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς και Χαλκίδας. Υπενθυμίζεται ότι κατά τα λοιπά τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας My Business Support της ΑΔΕ. Υπογραφή και από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηγάκη, η απόφαση που ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για τη διαδικασία της εκπαίδευσης και πιστοποίησης για την άμεση συμμετοχή των πιστοποιημένων δικηγόρων και λογιστών φοροτεχνικών στην διαδικασία έκδοσης των συντάξεων. Νέα δεδομένα δημιουργεί η απόφαση που εξέδωσε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία δικαίωση ασφαλισμένη, της οποίας ο ΕΜΦΙΑ υπολόγισε λάθος τη σύνταξη και εξαιτίας της υπερβολικής καθυστέρησης διόρθωσης του ποσού υπέστη ζημία και απώλεια εισοδήματος. Η απόφαση αυτή ανοίγει το δρόμο και για χιλιάδες άλλους ασφαλισμένους που περιμένουν χρόνια στην ουρά για τη σύνταξή τους. Στο 15,4% μειώθηκε το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα το Μάη του 2021, έναντι 17,2% τον προηγούμενο μήνα και 16,9% το Μάιο του 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για την ανεργία που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Υπάρχει ελπίδα μόνο αν αλλάξει πολιτική για την ενίσχυση της εργασίας αντί την επιδότηση της ανεργίας, είπε στον 984 η Γενική Γραμματέα του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, Ελένη Μανουσάκη. Υπάρχει ελπίδα αν υπάρχει σχέδιο, γιατί πρέπει να δούμε πώς οδηγηθήκαμε σε αυτά τα νούμερα που βλέπουμε. Οι καταγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ έχουν δύο χαρακτηριστικά βασικά. Πριν την πανδημία υπήρχαν οι κλασικοί άνεργοι, οι οποίοι δεν είχαν εκείνο το συγκεκριμένο διάστημα εργασία, και οι μακροχρόνια άνεργοι. Προσθέθηκαν όμως αυτές τις δύο κατηγορίες οι εργαζόμενοι που οι επιχειρήσεις τους έκλεισαν λόγω της πανδημίας. Προσθέθηκαν επίσης σε αυτά τα νούμερα και οι εργαζόμενοι που μπήκαν σε αναστολή. Άρα έχουμε μία αύξηση ανεργίας που στην ουσία είναι πολύ μεγάλη, αλλά και η βελτίωση που φαίνεται σήμερα ότι έχουμε μείωση, πάλι και αυτή δεν είναι πραγματική, γιατί από τους ενδυνάμει εργαζόμενους που βλέπουμε και έφυγαν από την πτέρυγα του ΟΑΕΔ και πήγαν στο κομμάτι της εργασίας, δεν είναι πραγματικά ενεργοί. Είναι ένα μικρό ποσοστό που επέστρεψαν
και παράγουν έργο και είναι και οι επιδοτούμενοι λόγω αναστολών. Έχουμε λοιπόν μια εικόνα που δεν είναι σαφή παρόλο που τα νούμερα μας δείχνουν άλλα. Η πραγματική αγορά της εργασίας έχει να κάνει με τις κλειστές επιχειρήσεις. Οι μικρές επιχειρήσεις δεν αποφάσισαν να ανοίξουν πολλές εξ αυτών ή κράτησαν μονάχα τους ιδιοκτήτες σαν εργαζόμενους και δεν... Εξαιρετικά επιτυχημένη χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσίπρας στην προγραμματική συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ολοκληρώνοντας τις εργασίες της. Μίλησε για ένα ριζοσπαστικό και συνάμα ρεαλιστικό πρόγραμμα που θα ενώσει τους πολίτες και τις προοδευτικές δυνάμεις, ώστε να νικηθεί η δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη και στείλε μήνυμα προς το κόμμα και εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση. Στο νέο 10 μέλης Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, που προέκυψε μετά την έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, εξελέγησαν 3 αυτοδιοικητικά στελέχη της Κρήτης και ο πρόεδρος της ΕΞΟΣ. Ο πρόεδρος της ΠΕΔ, Γιάννης Κουράκης, με αφορμή την εξέλιξη αυτή, συγχαίρει τα νέα μέλη και εκφράζει την ικανοποίησή του για την αυξημένη συμμετοχή αυτοδιοικητικών της Κρήτης στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Ανοιχτή επιστολή στο Δήμαρχο Ηρακλείου από τις Δημοτικές Παρατάξεις, Ηράκλειο 375, Ηρακλείου Ενεργοί Πολίτες, Συνεργασία για το Ηράκλειο, Σύμπραξη Δημοτών, με αίτημα τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για τις εξελίξεις στη ΔΕΠΑΝΑΛ. Εδώ και αρκετούς μήνες αναφέρουν, με παρεμβάσεις μας, είχαμε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου για πολλά σύννεφα που είχαν δημιουργηθεί στη διαχείριση των θεμάτων της μεγαλύτερης δημοτικής επιχείρησης. Οι τελευταίες εξελίξεις, παρέτηση της Προέδρου, οι κατηγορίες για παράκεντρα, εξουσίες και άλλα, προκαλούν για άλλη μία φορά προβληματισμό και θλίψη. Η συζήτηση των θεμάτων της ΔΕΠΑΝΑΛ, που έτσι και αλλιώς έχει συζητηθεί εδώ και πολλούς μήνες από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, επιβάλλεται πλέον να γίνει άμεσα και σε αυτοτελή συνεδρίαση. Ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες εξελίξεις, συνεχίζουν καθήκον της Δημοτικής Αρχής προς όλους τους δημότες, αποτελεί και η δημοσιοποίηση της επιστολής παραίτησης της Προέδρου. Επίσης, εντύπωση προκαλεί η εσπευσμένη αντίδραση των 2 αντιπροέδρων, διορισμένη μη αιρετή, για άμεση σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με στόχο την εκλογή νέου Προέδρου, χωρίς ενημέρωση και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που είναι ο κύριος μέτοχος της πολυμετοχικής εταιρείας. Την ανάθεση σε εργοληπτικές εταιρείες 2 έργων που αφορούν σε παρεμβάσεις αποκατάστασης δρόμων στον οικισμό της Ελούντας του Δήμου Αγίου Νικολάου και στη θέση Αμμουδάρες του Δήμου Ιεράπετρας, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης. Κλείνουν αύριο οι προσφορές για το έργο σωτηρίας του ιστορικού Ιερού Ναού της Παναγίας Κέρα Λιμανιώτησα στην Ψαρή Φοράδα. 13 Ιουλίου, με βάση τον προγραμματισμό, ανοίγουν οι προσφορές, ενώ έως τις 23 του ιδίου μήνα ορίζεται ο χρόνος κατάθεσης ενστάσεων. Ακολουθούν οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και στη συνέχεια η ανάθεση του έργου στον εργολάβο. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιτέθηκε στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή του συνέστησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κύπρο στις 20 Ιουλίου. Στρατηγική ανάγκη, μια νέα πρόταση για το Κυπριακό, είπε σήμερα στον 984 ο πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, καθώς και του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Ανδρέας Θεοφάνος. Στην σημερινή συγκυρία, μετά την κατάθεση της πρότασης της τουρκικής πλευράς για δύο κράτη και την προσπάθεια πάλι του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ να πάρει ίσες αποστάσεις, προφανώς οι σχεδιασμοί είναι για μια συνομοσπονδιακή λύση στο κυπριακό πρόβλημα, η οποία θα φέρει την Λευκωσία σε δύσκολη θέση υπό την έννοια ότι θα την θέσει με μια τέτοια εξέλιξη υπό την ηγεμονία της Τουρκίας. Λοιπόν, παρακολουθώντας και το τουρκικό αφήγημα, το οποίο για χρόνια τώρα λέει ότι οι Τούρκοι είναι αδικημένοι, ότι οι Ελληνοκύπροι είναι κακομαθημένοι και δεν θέλουν να μοιραστούν εξουσία, πλούτο και τα ωφέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους Τουρκοκυπρίους, θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε αφήγημα και θα πρέπει να έχουμε και ολοκληρωμένες προτάσεις. Άρα... 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Χωρίς συγκέντρωση και άμυνα σε επίθεση και άμυνα, η Ελλάδα ιτήθηκε 97-72 από την εξαιρετική Τσεχία και έχασε την ευκαιρία να προκληθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στο Λονδίνο οι αποστολές των 4 φιναλίστ του Euro. Αύριο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα σε Ιταλία ή Ισπανία και την Τετάρτη ο δεύτερος με την οικοδέσποινα Αγγλία κόντρα στην έκπληξη της διοργάνωσης Δανία. 984. Ο καιρός.
Έθριο σήμερα ο καιρός, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις, έντασης 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984 στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Παντελής Μπότσης. Καλό μεσημέρι.